Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ επιστρέφω με το πρώτο vlog βιντεάκι από τυχείο. Σας είχα υποσχεθεί ότι δεν θα σας ξεχάσω, φυσικά. Δεν θα μπορούσα άλλωστε. Το σημερινό λοιπόν βίντεο θα έχει πολλά και διάφορα. Καταρχήν θα έχω να σας δείξω καινούργια ριχτάρια από Loom to Room και θα έχουμε και εκπτωτικό κωδικό. Έχω πολλά πραγματάκια να σας δείξω. Διακόσμηση εδώ στο σαλόνι του σπιτιού, ένα mini DIY project και τις πρώτες μας μέρες εδώ στο νησί και φυσικά πλάνα από το ταξίδι μας. Ταξιδεύσαμε με πλοίο και ήταν πραγματικά από τα πιο ξεκούραστα ταξίδια που έχω κάνει. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Πέρυσι ήταν πιο κουραστικό το ταξίδι, αλλά φέτος η Ναταλία έχει μεγαλώσει και συνεργάστηκε αρκετά. Δεν είχε καθόλου κόσμο, σε αντίθεση με πέρυσι που είχαμε πάει Αύγουστο στοιχείο και ήταν γεμάτο το πλοίο, οπότε φέτος πραγματικά το απολαύσαμε. Πήγαμε μέσω Λαβρίου που αφήνει στο λιμάνι των Μεστών. Να σας πω την αλήθεια, η Ναταλία, ενώ ήθελε πάρα πολύ να ταξιδέψει με πλοίο, αυτή μας το ζήτησε άλλωστε, αν και δεν γινόταν να πάμε αλλιώς, γιατί είχαμε και ένα αυτοκίνητο γεμάτο πράγματα, αλλά το ήθελε πάρα πολύ. Όταν μπήκαμε φοβήθηκε λιγάκι, αλλά μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα το ξεπέρασε ευτυχώς. Φτάσαμε αργά το βράδυ, οπότε την επόμενη μέρα ασχοληθήκαμε με δουλειές του σπιτιού, θέλαμε να καθαρίσουμε το σπίτι. Εδώ βλέπετε το περιβόλι, σκηνές από το περιβόλι έξω από το σπίτι, το οποίο πραγματικά είναι υπέροχο. Είχαμε λοιπόν αρκετές δουλειές, αλλά το είχαμε δεχτεί, το ξέραμε αυτό, τις μοιράσαμε με τον Γιώργο και τις κάναμε. Να σας πω την αλήθεια, δεν με πείραξε καθόλου, μου άρεσε πολύ όλη η διαδικασία. Ούτως ή άλλως είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα περάσουμε όλο το καλοκαίρι εδώ στοιχείο, οπότε δεν με ενόχλησε καθόλου που μια-δυο μέρες κάναμε κάποιες παραπάνω δουλειές για να φέρουμε το σπίτι σε μια έτσι καλή κατάσταση. Το καλό είναι ότι την ώρα που καθάριζα και έκανα διάφορες δουλειές εκεί στο σπίτι, γίναγα και έβλεπα πίσω μου και τριγύρω μου, τέλος πάντων, και έβλεπα όλη αυτή την πρασινάδα, το περιβόλι, και πραγματικά όλα φαινόντουσαν πιο ήρεμα, πιο εύκολα, πιο απλά. Έπαιρνα δύναμη από τις μυρωδιές και την ομορφιά τριγύρω μου. Εδώ βλέπετε την Ναταλία που αποφάσισε να καθαρίσει το τρακτεράκι της με το λάστιχο να πλύνει. Και καθώς αυτή έπλαινε, έκανα και εγώ διάφορες δουλειές εκεί στην αυλή κάτω. Προσπαθούσα έτσι να μαζέψω τα φύλλα και να ρίξω λίγα νερά, να καθαρίσω όσο μπορώ. Και κάπως έτσι κυλήσανε οι πρώτες μέρες με δουλίτσες και παιχνίδι στο μπαλκόνι, στην αυλή κάτω στο περιβόλι. Βλέπετε, η Ναταλία δεν έχασε ευκαιρία να αραδιάσει όλα της τα παιχνιδάκια που φέραμε μαζί μας από την Αθήνα. Την επόμενη μέρα πήγαμε με τον Ναταλάκη για κάτι ψώνια που μας λείπανε κάποια πραγματάκια, κυρίως δικά της. Αυτό δεν μας έλειπε η κουζνούλα που βλέπετε, αλλά με έπεισε. Με τύλιξε σε μια κολαχαρτή και τελικά της την πήρα. Δεν πειράζει, ας την έχει εδώ να παίζει. Γυρίσαμε λοιπόν στο σπίτι εκείνο το βράδυ και η Ναταλία έτρωγε, ξέγνιασε το καλαμπόκι της, όπως βλέπετε, βλέποντας την αγαπημένη της Πέπα. Και τράβηξε απίτητες στο πλάνο για να δείτε τα παλιά ριχτάρια που ήταν εδώ στο σαλόνι.
και πόσο μικρά ήταν και φεύγαν όλη την ώρα από τη θέση τους, με αποτέλεσμα να μην ελέγχω την Αταλία και τυχόν λεκέδες που θα κάνει. Οπότε χρειαζόμουν καινούρια και τι καλύτερο από το να πάρω καινούρια ριχτάρια από το Loom to Room. Γενικά το βίντεο είναι σε συνεργασία με τα Loom to Room και θα σας δείξω πολύ ωραία πραγματάκια. Οπότε με βλέπετε στη χώρα. Κατευθύνθηκα για να πάρω το πακέτο μου από Loom to Room. Πήγα στην εταιρεία Courier. Έκανα μια στάση βέβαια στα παγωτά Κρόνος. Όσες είστε χιώτισες ή έχετε πάει χείο, ξέρετε τα πεντανόστιμα παγωτά από τον Κρόνο. Έφαγα μια μπάλα παγωτό μαστίχα γιατί έκανε πάρα πολύ ζέστη και πραγματικά το χρειαζόμουν. Πίσω στο σπίτι λοιπόν και αράδιασα όλα τα καλούδια από Loom to Room για να σας τα δείξω. Τα ριχτάρια μου, μαξιλαροθήκες, διακοσμητικά μαξιλάρια εννοώ, καρέ, αλλά και άλλα όμορφα έτσι πραγματάκια. Αυτά τα υπέροχα σκράντσις, πόσο τα λάτρεψα, γιατί έχουν ένα πολύ ωραίο ρομαντικό ύφασμα. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τα ρομαντικά μοτίβα και πραγματικά πιστεύω θα τα καταευχαριστηθώ το καλοκαίρι. Αλλά και κάποια άλλα πραγματάκια, όπως αυτό εδώ το χειροποίητο σαπούνι, το οποίο θα το βρείτε επίσης στο Loom to Room. Είναι φτιαγμένο από 100% φυσικά υλικά και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Και η συνταγή του σαπουνιού είναι επίσης φτιαγμένη για το brand του Loom to Room, από εργαστήριο με βιολογικά και οικολογικά καλλιτικά στην Αθήνα. Πραγματικά το βρήκα υπέροχο, η συσκευασία του, το packaging είναι εκπληκτικό, μύριζε πάρα πολύ ωραία εσπεριδοειδή. Τι καλύτερο από το μέρος στο οποίο βρίσκομαι, ένα σαπούνι που μυρίζει πορτοκάλι και λεμόνι. Με ανυπομονησία άνοιξα και αυτό το κουτί, το οποίο ήξερα τι έχει. Έχει μέσα ένα κεραμικό, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο στο χέρι, σε σχεδιασμό των Loom to Room με πυλό από στούντιο κεραμικής στην Αθήνα. Γενικά τα Loom to Room στηρίζουν Έλληνες δημιουργούς, καλλιτέχνες, γιατί τους αρέσει πολύ η μοναδικότητα των χειροποίητων ειδών. Το λάτρεψα το συγκεκριμένο σχέδιο και θεωρώ ότι ταιριάζει υπέροχα στο σπίτι εδώ. Έτσι έχει ένα vintage feeling, μια vintage διάθεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, και κάνει και αυτή την λεπτομέρεια που είναι σαν δαντέλα στο αριστερό κομμάτι. Θα δείτε πώς το διακόσμησα, ελπίζω να σας αρέσει. Στη συνέχεια λοιπόν έχουμε αυτό το mini DIY project που σας υποσχέθηκα. Είναι πάρα πολύ απλό και είναι κάτι το οποίο το κάνω χρόνια και το έκανα παλιά. Είναι μια πολύ εύκολη και οικονομική λύση αν θέλεις να φτιάξεις ένα βάζο για λουλούδια στα χρώματα που εσύ θέλεις. Ενδεχομένως να μην βρίσκεις κάτι στην αγορά που να σε εκφράζει ακριβώς τους χρωματισμούς, αλλά και να θέλεις να διαθέσεις λίγα χρήματα. Οπότε πήρα ένα mason jar, ένα τέτοιο βάζο μαρμελάδας που θα βρείτε στα σούπερ μάρκετ, και το έβαψα με μπογιά, με χρώμα κυμολίας. Η συγκεκριμένη μπογιά ήταν έτοιμη να χαλάσει. Δυσκολεύτηκα λιγάκι, να σας πω την αλήθεια, αλλά ήταν μέσα στα λίγα πράγματα που έφερα από την Αθήνα για DIY projects, γιατί ήξερα ότι με όλο και κάτι θα καταπιαστώ και εδώ στοιχείο για να σας δείξω. Οπότε έκοψα και κάποιες από τις κορδέλες μου, αυτές τις πολύ ωραίες από Eldeco που έχω. Έβαλα έτσι ρομαντικά σχέδια και μοτίβα, έκανα κάποια φιωγκάκια και κομπάκια και έβαλα και ένα μικρό λουλουδάκι για να το στολίσω λιγάκι, και έτσι έφτιαξα ένα βάζο από το πουθενά, πραγματικά. Νομίζω ότι βγήκε πολύ όμορφο και αν η μπογιά ήταν καλύτερης ποιότητας θα έστρωνε καλύτερα, αλλά την έκανα νομίζω τη δουλίτσα μου. Και ήρθε η αγαπημένη μου ώρα, η ώρα της διακόσμησης, η ώρα που περίμενα πραγματικά να βάλω τα καινούργια ριχτάρια στους καναπέδες και να διακοσμήσω λίγο το σαλόνι.
Το σαλόνι εδώ πραγματικά είναι υπέροχο. Είναι vintage, ταιριάζει υπέροχα στο σπίτι. Πραγματικά από την πρώτη στιγμή που το είχα δει, το είχα αγαπήσει. Γιατί είναι τελείως ρομαντικό. Οπότε είναι λογικό να το αγαπώ αυτό το σχέδιο του καναπέ, όπως καταλαβαίνετε. Όσο και το τραπεζάκι του σαλονιού, τέριαξε υπέροχα με το σαλόνι και είναι δικό μας. Το στείλαμε φέτος εμείς με μεταφορική για να το έχουμε εδώ στοιχείο, όπως και το έπιπλο τηλεόρασης, και επειδή μπορεί να με ρωτήσετε, είναι από το IKEA, είναι από τη σειρά M&S, αλλά αυτό το χρώμα νομίζω έχει καταργηθεί. Υπήρχε για κάποια χρόνια και μετά καταργήθηκε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ήταν το πρώτο τραπεζάκι σαλονιού μας και πραγματικά το είχα λατρέψει. Αλλά δεν μπορώ να σας πω, το καινούριο που έχουμε στην Αθήνα το αγαπώ περισσότερο και πραγματικά είναι πολύ πιο ανθεκτικό όσον αφορά την Αταλία. Αλλά okay, και αυτό είναι πολύ όμορφο και κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Και τώρα να σας πω το σκεπτικό μου για τα ριχτάρια που διάλεξα από Loom to Room. Καταρχήν σας έχω δείξει πάρα πολλά σχέδια από Loom to Room. Μάλιστα σε πρόσφατο βίντεο μου που σας έδειχνα καλοκαιρινή διακόσμηση στο σπίτι μας στην Αθήνα, σας έδειξα τα νέα μου ριχτάρια για το σπίτι, οπότε θα σας βάλω link του βίντεο να πάτε να τσεκάρετε και εκείνα τα ριχτάρια. Θα έχουμε και εκπτωτικό κωδικό, επαναλαμβάνω, και σύντομα το Loom to Room θα έχει και εκπτώσεις για το καλοκαίρι, οπότε stay tuned για περισσότερα. Όπως είδατε λοιπόν, το αρχικό σχέδιο ήταν να καλύψω ολόκληρο τους καναπέδες με τα ριχτάρια, γι' αυτό διάλεξα και μεγάλα μεγέθη, έτσι ώστε να προστατεύσω τους καναπέδες. Διάλεξα αυτά τα πολύ ωραία σχέδια με τις μπορντούρες στο τελείωμα. Πραγματικά τα λάτρεψα όταν τα είδα στο e-shop, αλλά το συγκεκριμένο σχήμα των καναπέδων δεν βοηθούσε, οπότε διάλεξα για ακόμη μια φορά τον αγαπημένο μου τρόπο να βάζεις ριχτάρια, να αφήνω τα μπράτσα ακάλυπτα. Να μου πείτε, δεν φοβάσαι ότι θα λερωθούν? Όχι, το κυριότερο σημείο το οποίο λερώνεται, τουλάχιστον από την Αταλία και από εμάς, είναι το σημείο στο οποίο καθόμαστε, αυτό είναι το σημείο που λερώνει. Αναγκάστηκα λοιπόν για να συνδυάσω το ριχτάρι με το χρώμα των καναπέδων, με το φλωράλ αυτό μοτίβο, να κρύψω την μπορντούρα που τόσο πολύ μου άρεσε, αφού δεν κάλυψα ολόκληρους τους καναπέδες, την έκρυψα κάτω από το μαξιλάρι, από τα μεγάλα μαξιλάρια του καναπέ, και έντυσα στην ουσία το καναπέ μου σαν να το έβαλα έτσι μια νέα ταπετσαρία σε αυτό το πολύ ωραίο χρώμα, αυτό το καφέ χρώμα που κάνει σαν μόκα. Ταιριάξε υπέροχα με το τραπεζάκι του σαλονιού και το έπιπλο. Εδώ σας δείχνω και τα καρέ που διάλεξα. Το ένα το διάλεξα για το τραπεζάκι του σαλονιού για να το προστατεύσω όσο το δυνατόν περισσότερο από την αταλίτσα. Και το άλλο για την τραπεζαρίλα, θα σας το δείξω άλλη φορά. Και άρχισα λιγάκι να διακοσμώ το τραπεζάκι του σαλονιού με την κεραμική αυτήν πιατέλα, την πολύ όμορφη από Loom to Room. Πάνω έβαλα ένα αγαπημένο κεράκι από Saint Art που έφερα μαζί μου από την Αθήνα, κάτι απλά σουβεράκια για τα ποτήρια μας, και το βάζο που έφτιαξα και σας έδειξα, και το έβαλα κάποια ψεύτικα λουλουδάκια, μιας και δεν είχα αληθινά, αλλά θέλω να πάρω και αληθινά λουλούδια για εδώ. Και δύο βάσεις για ρεσό, έτσι, δύο ποτηράκια για ρεσό, από Butlers είναι αυτά, τα έφερα από την Αθήνα, γιατί πραγματικά έχω άπειρα, οπότε έφερα κάποια πραγματάκια και εδώ, να πιάσουν τόπο και εδώ. Και ορίστε το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας αρέσει. Όπως καταλάβατε, αποφάσισα να συνδυάσω τα καινούργια μου ριχτάρια και τις μαξιλαροθήκες με κάποια ήδη υπάρχοντα, τα σορτή μαξιλάρια με τους καναπέδες, έτσι ώστε να δέσω αρμονικά τα δύο σχέδια. Νομίζω το αποτέλεσμα με δικαίωσε. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Γιώργος όταν το είδε πραγματικά ξετρελάθηκε. Μου λέει, τι ωραία που έχουν δέσει όλα μαζί, δεν το πιστεύω. Πραγματικά μου άρεσαν και εμένα πάρα πολύ. Περιμένω τα σχόλιά σας να μου πείτε. Βέβαια μου είναι ανεκμετάλλευτο ένα μαξιλαράκι, αυτό το ασορτή με τα ριχτάρια, αλλά είναι τόσο ωραίο και θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα
είτε στην Αθήνα είτε εδώ στην κρεβατοκάμαρα σαν διακοσμητικό θα δω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και εκείνο το μοτίβο, δεν θα πάει χαμένο. Το καλό εδώ είναι, όπως βλέπετε, ότι το εξωτερικό ταιριάζει με το εσωτερικό. Το vintage στοιχείο της εσωτερικής διακόσμησης ταιριάζει με την φύση έξω, σε αντίθεση με σπίτια αθηναϊκά. Τέλος πάντων, μου άρεσε πολύ λοιπόν το αποτέλεσμα. Εδώ θέλω να σας πω ότι θα έχουμε εκπτωτικό κωδικό στα Loom to Room για τις αγορές σας, στα ριχτάρια, στα κεραμικά, στα σαπούνια, σε όλα τα πραγματάκια που έχει, για 10% έκπτωση με τον κωδικό Marlene10. Θα ισχύει για 7 μέρες, οπότε μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας για νέα είδη. Εδώ να σημειώσω ότι τα καλοκαιρινά είδη από Loom to Room είναι περιορισμένα πλέον σε διαθεσιμότητα, οπότε ίσως χρειαστεί να βιαστείτε αν θέλετε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Θα επακολουθήσουν βέβαια και εκπτώσεις γύρω στα μέσα του Ιουλίου. Στο κουτί περιγραφής θα βρείτε όλα τα link για τα είδη από Loom to Room, οπότε τσεκάρετε το για περισσότερες πληροφορίες και για τον εκπτωτικό κωδικό. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Αν ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου, πατώντας την καμπανούλα για να παίρνετε και ειδοποίηση για επόμενα βίντεο, και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!